Καλησπέρα σας. Ένας μήνας περίπου πέρασε μετά την μεγάλη επιτυχία. Ζήσαμε όλοι ένα όνειρο, ένα παραμύθι, κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων της ΚΑΠΑ 15, αλλά και μια πάρα πολύ καλή πορεία της ΚΑΠΑ 17, έφτασε στους 8 του θεσμού. Μαζί μας οι αρχιτέκτονες. Γιάννης Παρασκευάς και Γιώργος Τσέπουρας. Μαζί θα διανύσουμε όλη αυτή τη διαδρομή, όλο αυτό το ταξίδι, πώς ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι στόχοι, πραγματικά πίστευαν σε αυτό το όνειρο. Θα τα πούμε όλα εδώ. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Γιώργο. Από την επιβίβαση, όπως είπαμε, πώς έγινε αυτό το deal, αυτό το πάντρεμα στην ΕΠΣ Κοζάνης. Καλησπέρα για μένα. Γιώργο, εγώ δεν ήμουν από την αρχή της πορείας αυτήν που ξεκινήσαμε με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 15. Ήταν ο Γρηγόρης ο Πανίδης μαζί με τον Γιώργο τον Τζέμπρο. Ξεκινήσαμε μαζί, κάλεσαν τους ποδοσφαιριστές. Για επαγγελματικούς λόγους το παιδί έπρεπε να φύγει από την πόλη εδώ, από τον ομό. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Αποστόλου. Και με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα να έρθω και από τη στιγμή που ήταν και ο Γιώργος στην ομάδα, δέχτηκα να έρθω και να αναλάβω μαζί το κομμάτι αυτό και τις δύο μικτές. Ήρθα εδώ, ήταν μια εμπειρία για μένα, γιατί είχα να κάνω με μικρά παιδιά και 17 και 15, γιατί δεν ασχολούμουν πολύ με τις ακαδημίες. Αλλά το κομμάτι αυτό το ήξερε καλύτερα ο Γιώργος, μαζί με τον Γρηγόρη, είχαν καλέσει τους παίχτες. Και από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί και είδα, είχα πει τον Γιώργο ότι όντως υπάρχει πολύ ταλέντο και στις δύο ομάδες, και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15, και ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Το ψηλά να πάμε όσο μακριά γίνεται. Ότι θα πηγαίναμε με τους μικρούς στον τελικό και τους μεγάλους, πιστεύω, αν όλα πήγαν καλά, θα πηγαίναμε και άλλο πιο καλύτερα στην πορεία. Εντάξει, και αυτό το δείξαμε μετά με τα παιδιά, δηλαδή η πορεία που πώς έγινε. Είχε συζητήσει ορισμένα, γιατί ξέρουμε ποιος τι τύπος είσαι, ξέρουμε τι προπονητής είσαι, είχε συζητήσει ορισμένα πράγματα στο να αναλάβεις μαζί με τον Γιώργο την τύχη των δύο μικτών. Ναι. Σου παρήχαν αυτά που ζήτησες δηλαδή. Από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί, μίλησα με τον Γιώργο. Πρώτα ήρθαμε σε επαφή με τον Γιώργο, μιλήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα και οργανωτικά ζητήσαμε κάποια πράγματα να γίνουν. Και όντως, σε μεγάλο, παρόλο μεγάλο βαθμό, έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε εμείς. Και αυτό σίγουρα είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι της επιτυχίας. Γιώργο, εσύ από την πρώτη ημέρα ανέλαβες, έτσι, με τον Πανίδη στην αρχή, τον Γρηγόρη, και μετά συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον Γιάννη τον Παρασκευά. Το Γιάννη, και όπως σας αποκαλούν τώρα πλέον, το δίδυμο της επιτυχίας. Για πες μας και εσύ πώς ανέλαβες, γιατί από την πρώτη μέρα μάλιστα μου είπες, έτσι. Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο. Εμένα μου προτάθηκε από την ΕΠΣ Κοζάνης τον κύριο Αποστόλου και το συμβούλιο το καλοκαίρι. Συζητήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι για να αναλάβω τις μικτές ομάδες. Με μεγάλη μου χαρά εγώ δέχτηκα, γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι από τις ομάδες. Έχεις να κάνεις με σαν εθνική ομάδα του νομού, έχεις να κάνεις με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του νομού. Χρειάζεται άλλη διαχείριση, γιατί και οι προπονήσεις είναι ουσιαστικά, ήταν μία φορά τη βδομάδα στις αρχές συν τον αγώνα, άσχετα που στο τέλος κάναμε σχεδόν κάθε μέρα με τον Γιάννη και μας βγήκε σε καλό. Και με μεγάλη μου χαρά να έλαβα αυτό το πόστρο, γιατί ήταν μια πρόκληση και για μένα και με τη νέα διοίκηση της ΕΠΣ να πετύχουμε κάτι καλό. Στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη τον Πανίδη και τον ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Όπως είπε και ο Γιάννης, έφυγε για επαγγελματικούς λόγους. Και στη συνέχεια, όταν έφυγε ο Γρηγόρης, και εγώ ή θα ήμουν μόνος μου, όπως είπαμε, ή όποιος ερχόταν, ήθελα και εγώ να μου προτείνει ο άνθρωπος ποιος θα είναι. Αλλά μόλις άκουσα για τον Γιάννη, ήταν ό,τι καλύτερο για μένα, γιατί από παλιά είχαμε. Πέρα από τις καλές σχέσεις που είχαμε, ενώ υπήρξαν και άλλες προϋποθέσεις το να συνεργαστούμε σε άλλη ομάδα, άσχετα αν δεν έγινε, αλλά ήταν θέμα χρόνου να γίνει για μένα και φάνηκε, γιατί πέρα από τις καλές σχέσεις που είχαμε, το βγάλαμε και στο γήπεδο. Η χημεία φαίνεται. Φάνηκε απευθείας. Το βγάλαμε και στα παιδιά
και τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Δεν χρειάζεται στο γήπεδο, να πούμε κάτι παραπάνω, πραγματικά. Είναι ιδιαίτερο. Δεν θέλει ιδιαίτερη διαχείριση, ιδιαίτερη δουλειά το να δουλεύεις με παιδιά, Γιάννη. Σίγουρα, Γιώργο, όπως είπε και ο Γιώργος, λέει, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά που ξεκινάνε τώρα το ποδόσφαιρο και, όπως είπε, έχουμε να κάνουμε τους ποδοσφαιριστές του νομού. Για μένα ήταν πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστώ και σε αυτό, δηλαδή, αν με τη βοήθεια του Γιώργου, γιατί ήξερε από ακαδημίες, ήξερε με τέτοια, διαχειρίζονταν πιο καλά τα πράγματα σε κάποια κομμάτια που λέγαμε. Για μένα ήταν πιο δύσκολο, έτσι, αλλά με τη βοήθεια του Γιώργου και αυτά το ξεπεράσαμε και, όπως είπε, τα αποτελέσματα το δείχνουν μόνο τους. Οι πρώτες ημέρες της δουλειάς σου, τι κοίταξες από το δικό σου το χαρακτήρα, από τη δική σου δουλειά, να βάλεις μέσα στο μυαλό των νεαρών ποδοσφαιριστών? Επειδή με ξέρεις, Γιώργο, και με ξέρουν και πιο πολύ, το πρώτο πράγμα που κοιτάω εγώ να είναι μια ομάδα πειθαρχημένη. Να κάνουμε μια οικογένεια. Και αυτό, εντάξει, το κάναμε σε μεγάλο βαθμό και μας έδωσε τη δυνατότητα και τα παιχνίδια που είχαμε στη συνέχεια και οι προπονήσεις που αυξήθηκαν να γίνει ακόμα πιο εύκολο. Αλλά η πειθαρχία και το να γίνει μια ομάδα μέσα στα αποθητήρια οικογένεια και να το βγάζει το γήπεδο, για μένα είναι το βασικότερο πράγμα. Και αυτό κοίταξε να βγάλει. Και αυτό κοιτάξαμε μαζί με τον Γιώργο να κάνουμε. Και εδώ θα πω και κάτι. Εγώ ήμουν λίγο πιο αυστηρός, ο Γιώργος ήταν λίγο πιο μαλακός. Γι' αυτό ταιριάξαμε. Και αυτό κοιτάξαμε. Ναι, ξέρεις, είναι αυτός ο καλός αστυνομικός και ο κακός αστυνομικός. Και λίγο στα παιδιά και να βγει καλά. Πολύ καλά. Ναι, φαίνεται, είπαμε. Εσύ, Γιώργο, σίγουρα έχεις πολλά χρόνια που δουλεύεις σε ακαδημίες, με παιδιά ασχολείσαι, μικρότερα, μεγαλύτερα. Αλλά είναι άλλο όμως, όπως το είπες και πριν, μέσα από. Να πω κοντά στα πάνω από 500 παιδιά να βγάλεις, ας πούμε, μια 20 ποδοσφαιριστών, 25 ποδοσφαιριστών, τα οποία θα την προσώπευαν την ΕΠΣ Κοζάνης. Σίγουρα υπάρχουν και πιέσεις, υπάρχουν και ο πονοκέφαλος το να διαλέξεις. Πες μου λίγο αυτή τη διαφορά, ναι. Θέλω από σένα. Αρχικά, εντάξει, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιδιά, υπάρχει πολύ ταλέντο στην περιοχή μας. Σίγουρα, εγώ πιστεύω, κάναμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές, είτε στην αρχή με τον Γρηγόρη και μετά με τον Γιάννη που αλλάξαμε κάποια πράγματα όταν ήρθε. Νομίζω δώσαμε βάση στα παιδιά στο πώς η ομάδα θα πετύχει. Εντάξει, και νομίζω ήμασταν τελείως αντικειμενικοί. Ούτε χάρες κάναμε, ούτε δώσαμε σε κάποιον κάτι παραπάνω από ό,τι άξιζε. Εντάξει, προσπαθήσεις σίγουρα. Σε εισαγωγικά μπορεί να δικήθηκαν κάποια παιδιά, γιατί παίζουν 11 ποδοσφαιριστές και οι καλοί ποδοσφαιριστές ήταν πάνω από 11. Αλλά καλός ή κακός έπρεπε να παίξουν 11. Το άλλο που είπες πριν συνεχίσεις, κατά την κουβέντα σου, είπαμε, οι επιλογές σας, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια, οι επιλογές σας με αυτό που ήρθε, με το αποτέλεσμα σας δικαιώνει. Δηλαδή, ακόμα και λάθος, κάποια λάθη να κάνει, κάποιες παραλήψεις. Δικαιώνει το αποτέλεσμα. Συνέχισε. Λάθη γίνονται. Από τη στιγμή που ασχολούμαστε και είμαστε μέσα στο χορό και χορεύουμε, θα κάνουμε και λάθη. Εννοείται. Όποιος. Και εμένα. Και καλά θα ήταν με τον Γιάννη να καθόμαστε στην κερκίδα και να κρίνουμε τα από τους πάντες και τα πάντα. Το μόνο εύκολο είναι αυτό. Το δύσκολο το κομμάτι είναι να μπεις εκεί μέσα. Είτε, το καλό με εμάς είναι ότι είτε ακούμε κάτι είτε όχι, δεν δώσαμε βάση ποτέ σε κανένα. Κοιτάξαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το πώς θα πετύχει η ομάδα και εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε και στην ΚΑΠΑ 17. Και στην ΚΑΠΑ 15, γιατί και οι δύο ομάδες κάνανε εξαιρετική πορεία και η ΚΑΠΑ 17 θα μπορούσε για μένα να πάρει και αυτό το κύπελλο. Υπήρχε καλή συνεργασία με τους προπονητές των ακαδημιών, συνομιλήσατε? Ναι, με αρκετούς συνομιλήσαμε όταν χρειαζόμασταν κάτι. Ναι, υπήρχε η καλή σχέση και με τους προπονητές, αλλά νομίζω και με τις ομάδες δεν είχαμε κάποιο θέμα. Έτσι, γιατί για να βγει αυτή η επιτυχία πρέπει να έχει συνεργασία και βοήθεια από όλους. Θεωρώ ότι εμείς προσωπικά δεν είχαμε κάποιο θέμα. Ό,τι ζητήσαμε από τους προπονητές και από τις ομάδες το είχαμε. Υπήρχε, παιδιά, κάποιος διαχωρισμός στις αρμοδιότητες? Δηλαδή, σιγά-σιγά μπαίνουμε, θα ξεκινήσουμε πρώτα από την ΚΑΠΑ 17 και μετά θα πάμε στην ΚΑΠΑ 15, θα το πάρουμε ηλικιακά. Υπήρχε κάποιος διαχωρισμός στις αρμοδιότητες σας, δηλαδή και οι δύο μαζί, δουλεύουμε και στις δύο, αλλά Γιώργο, Γιάννη, στην ΚΑΠΑ 17. Θα ρίξει το βάρος Γιώργος του ΚΑΠΑ 15. Υπήρχε διαχωρισμός? Από την πρώτη μέρα που. Δεν ξέρω πώς ήταν ο Γιώργος με τον Γρηγόρη, τι τέτοιο είχαν. Από την πρώτη μέρα όμως που πήγα εγώ στα αποθητήρια,
τον είπα ότι για να αναλάβω και τα δύο τα κομμάτια ήταν δύσκολο. Εγώ ανέλαβα πιο πολύ την ΚΑΠΑ 17 με τη βοήθεια του Γιώργου, κάτι που βλέπω από πίσω και έτσι, και ο Γιώργος ασχολούνταν πιο πολύ με την ΚΑΠΑ 15. Έτσι και με τις δικές μου τις βοήθειες. Ναι, ήταν, έτσι, ήταν το βήμα μπροστά. Ένα μισό βήμα μπροστά. Και από πίσω να στηρίζει ο άλλος. Και όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, δηλαδή ο καθένας έβαλαμε. Έτσι ακριβώς. Ήμασταν γιατί η επιτυχία. Έτσι ακριβώς. Φτάσαμε εκεί, μετά έπρεπε να είμαστε. Γινόμασταν ένα και είδε ότι στον τελικό μας πήγαιναν πίσω και τους δύο. Τους μπερδεύαμε. Γιατί σας παρακολουθούσα από την πρώτη στιγμή. Πραγματικά ήταν ένα επιτυχημένο αυτό που είπε ο Γιώργος, η χημεία. Η χημεία έδεσε μεταξύ σας. Όπως και είπα, γι' αυτό ήταν ένα βήμα μπροστά, αλλά ο άλλος στήριζε από πίσω. Δηλαδή, βοηθούσε από πίσω. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ότι εμείς δεν υπήρχε το εγώ. Υπήρχε το εμείς. Ήμασταν ένα κομμάτι μαζί. Έτσι, και όταν τελείωνε ένα παιχνίδι και όταν ξεκινούσε ένα παιχνίδι, πάντα μιλούσαμε πώς θα το διαχειριστούμε. Εντάξει, και αυτό ήταν, πιστεύω, ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας. Γιατί ξεκίνησε από εκεί, λέω, άλλος πώς μπορεί να έχουν δύο προπονητές σχέσεις. Όταν δεν υπάρχει το εγώ, νομίζω ότι όλα γίνονται. Και ξεκινάμε τα αγωνιστικά, μπαίνουμε στην ΚΑΠΑ 17. Πώς πήγε η ομάδα, αν μπορούσε να πάει να φτάσει ψηλότερα και κάτι έφτιαξε, κάτι δεν πήγε σωστά, δεν, στην κατάλληλη στιγμή δεν υπήρχε το timing κτλ. Θέλω να κάνεις μια διαδρομή πρώτα εσύ σαν την ΚΑΠΑ 17 και μετά να μας πει και ο Γιώργος και για την ΚΑΠΑ 17 τι έχει να συμπληρώσει. Όπως είπαμε ότι τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Είχαμε τα προβλήματα και με το COVID και με αυτά, καλέσαμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Προσπαθούσαμε να τους κάνουμε, η ΚΑΠΑ 17 η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο ομάδα όσο ήταν η ΚΑΠΑ 15, αλλά με τον καιρό, με τις προπονήσεις, αρχίσαμε και γίναμε μια καλή ομάδα. Μήπως φταίει και η ηλικία εδώ. Εντάξει, σίγουρα φταίει και η ηλικία, εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά του είχαν καταλάβει, ειδικά μετά τα παιχνίδια στον Όμιλο που παίξαμε με Κατερίνη και πηγαίναμε προς το τέλος, του είχαν καταλάβει ότι μπορούν να πάνε να φτάσουν ψηλά. Και το καλύτερο κομμάτι για μένα, δηλαδή όταν πήγαμε και παίξαμε και περάσαμε τις αίρες, όταν γυρίσαμε πίσω, λέγαμε στον δρόμο ότι τώρα είμαστε καλά και βλέπαμε ότι θα πάμε και πιο ψηλά. Βέβαια, εντάξει, έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα σχολιάσω. Το ποιος φταίει δεν φταίει, σημασία έχει ότι το μόνο χάσιμο το έχουν τα παιδιά και κανένας άλλος. Και πήγαμε, παίξαμε και το παιχνίδι με τη Μακεδονία, που πιστεύω ότι αν ήταν πλήρης ομάδα, η ομάδα θα περνούσε. Και όταν λέω πλήρης ομάδα, δεν θα μείνω μόνο στα τρία τα παιδιά που λείπανε, έτσι. Γιατί αν ήταν αυτά τα παιδιά και μας λείπαν τρία άλλα παιδιά από το παζλ, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είχαμε. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Είχαμε κάνει ένα καλό παζλ. Όποιος και να λείπει από αυτήν την ομάδα, υπήρχε πρόβλημα. Προσπάθησαν τα άλλα τα παιδιά, έτσι. Παρόλο που πήγαμε σε ένα μάτς με πολύ. Δεν πήγαμε με ηρεμία. Και νομίζω ότι ήταν το χειρότερο κομμάτι. Ήταν το χειρότερο και άφησε με να μιλήσω εγώ. Καλά κάνεις και δεν παίρνεις μια θέση. Λες τα πράγματα με τόνο όπως πραγματικά είναι, μόνο προπονητικά. Όπως το είπες πολύ σωστά, όταν ένα παζλ λείψει τρία κομμάτια, οποιαδήποτε κομμάτια, δεν συμπληρώνει το παζλ. Και για αυτούς που αισθάνθηκαν δικαιωμένοι, που είχαν πει ότι ναι, είναι τα παιδιά τα καλά έλειπαν, να, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι όποια παιδιά θα έλειπαν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χρονικό σημείο, με την ΕΠΣ Μακεδονίας, μια δυνατή ΕΠΣ, θα ίσως υπήρχε και το ανάλογο αποτέλεσμα, το ίδιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι κρίμα, αυτό που είπες εσύ, είχε αντίκτυπο σε όλη την ομάδα. Η ομάδα, όσο και θα θέλαμε να το κρύψουμε, γιατί και εγώ ήμουν κοντά στην ομάδα, όσο και να θέλαμε να το κρύψουμε και να το βάλουμε κάτω από το χαλί, υπήρξε μια αναταραχή. Τα παιδιά δεν είχαν ζά. Έτσι. Τα παιδιά, σίγουρα δεν μπήκε κάτι, δεν μπήκε μέσα ούτε το ζυζάνι, ούτε αυτά, σιωπή παντού, αλλά δεν είναι χαζά. Υπήρξε και μια αναταραχή στην ομάδα. Τέλος πάντων, όλα καλά όμως. Και η οκτάδα δεν είναι. Και η οκτάδα είναι μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Απλά και ήμασταν και λίγο άτυχοι σε αυτό το παιχνίδι που φτάσαμε εκεί. Γιατί, αν θυμάσαι καλά, κάναμε πρώτη τις ευκαιρίες. Είχαμε δοκάρι, είχαμε. Και άμα βάζαμε ένα γκολ, ίσως αλλάζει όλη η ψυχολογία της αποστολής ολόκληρης. Και νομίζω ότι. Εντάξει. Από εκεί πέρα μετά, με κάποια λάθη δικά μας, φάγαμε δύο γκολ εύκολα. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε πράγματα και τα παιδιά, μπορούμε να πω, στο δεύτερο μήχρονο κατέθεσαν ψυχή, παρόλο που μείναμε και 10 παίκτες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να τα ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και της ΚΑΠΑ 17. Είμαι ευγνώμων για αυτά τα παιδιά και
ας από εδώ και πέρα το μέλλον τους ανοίγει και ο καθένας να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και θύμισε μου, και παίζουν, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ήταν μία ήττα. Δηλαδή, χώρια την ήττα της Θεσσαλονίκης, έψη Μακεδονίας. Με μία ήττα είχαμε πάει εκεί, έτσι. Μία ήττα. Με τη Βέρεια είχαμε κάνει μία. Μία ήττα μόνο με τη Βέρεια. Μία ήττα με τη Βέρεια. Μόνο αυτή. Με μία ήττα ήταν. Στου ομίλου. Στου ομίλου κάναμε μία ήττα με τη Βέρεια. Και περάσαμε ως δεύτερη. Ναι. Να μην μιλήσουμε για τις έδρες και πώς έγινε. Εντάξει, ναι. Όλες οι αλλαγές. Όχι, δεν μας στέλναν. Αυτό όμως μας πείζουν πιο πολύ και το βγάζαμε. Δηλαδή, είχαμε ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό μέσα. Ό,τι μας πείραζε, το βγάζαμε στο γήπεδο εμείς. Ακόμα και με τον τελικό, με τους μικρούς. Θα πάμε και στους μικρούς, θα δώσουμε και βαρύτητα και εκεί. Τη δική σου άποψη για την ΚΑΠΑ 17 και τι νομίζεις ότι πήγε καλά και τι έφτιαξε. Η ΚΑΠΑ 17 ήταν μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με ποδοσφαιριστές πιο έτοιμους ηλικιακά και παικτικά, γιατί τα περισσότερα παιδιά, αρκετά παιδιά βασικά, αγωνιζόταν σε ομάδες γάμα εθνικής και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα παίζαν στο αλφα τοπικό ήδη 2 χρόνια, οπότε ήταν πιο έτοιμοι για το βήμα παραπάνω και ποιοτικά και από άποψη εμπειρίας. Απλά, όπως είπατε, κάποια πράγματα και η ατυχία στο μάτς με τη Θεσσαλονίκη, πέρα από τα υπόλοιπα, δεν μας βοήθησαν ώστε να προχωρήσουμε παραπάνω. Γιατί το είπα και πριν, εγώ νομίζω ότι στη θέση της Θεσσαλονίκης που κατέκτησε το κύπελλο στην ΚΑΠΑ 17 θα ήμασταν εμείς. Γιατί υπήρχε ταλέντο και αυτό που είπε ο Γιάννης, κυρίως όταν ήρθε μετά και ο Γιάννης, έδεσε πιο πολύ ομάδα, είχε πιο καλή ομοιογένεια, βρήκαμε τα πατήματά μας και όσο περνούσε ο καιρός, πιστεύαμε όλο και περισσότερο, και άρχισαν να το πιστεύουν και τα παιδιά μετά. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει και αυτή η ομάδα ψηλά. Είναι και όπως ο τελικός, θα πω εγώ τώρα, θα φτάσουμε και στην ΚΑΠΑ 15. Στην ΚΑΠΑ 15 ήταν η ΕΠΣΑ Μακεδονίας που πήραμε και στο 90 το παιχνίδι. Έτσι πιστεύω θα ήταν και στο τελικό τη ΕΠΣΑ Μακεδονίας. Στο διευθυντή τη ΕΠΣΑ Μακεδονίας, όταν περάσαμε στην ΚΑΠΑ 15, τον είπαμε εμείς τώρα θα πάμε τελικό. Και αυτός όταν πέρασε από εμάς, είπε και εγώ θα πάω τελικό. Έτσι, δηλαδή, εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή ήταν το πιο φαβορή. Νομίζω οι καλύτερες ομάδες. Εντάξει. Πάμε και στη μεγάλη επιτυχία των μικρών μας. Πραγματικά η Κοζάνη ακόμα δεν ηρέμησε, ο νομός Κοζάνης, από αυτή την επιτυχία. Ανάλογη επιτυχία δεν είχαμε. Είχαμε βέβαια μια παλιότερα, αλλά ήταν με και άλλους νομούς μέσα στην ομάδα. Αλλά τέτοια επιτυχία ποτέ δεν υπήρξε με καθαρά παιδιά της ΕΠΣ Κοζάνης. Όταν ξεκινούσε αυτή η διαδρομή, πρώτα θα μου πεις, πίστευες ότι ναι, εμείς μπορούμε να φτάσουμε και να κατακτήσουμε το Κύπρο? Να πω την αλήθεια, δεν θα μιλήσω για κατάκτηση κυπέλου, αλλά πίστευα ότι θα προχωρήσει η ομάδα, ότι θα πάει μακριά. Τώρα θα ήταν στους 8, στους 4, δεν ξέρω, στον τελικό. Το πίστευα από την αρχή, γιατί από τις επιλογές ακόμα είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο, ότι υπάρχει ένα κλίμα, αυτό που είπε ο Γιάννης, πιο καλό. Όχι ότι ΚΑΠΑ 17 δεν ήταν, αλλά η μικρή πιο δεμένη, την πρώτη μέρα μας έδειξαν ότι είναι οικογένεια, είναι πιο δεμένη, το θέλουν περισσότερο, το πιστεύουν πιο πολύ. Το είχαν πιο πολύ στο. Εντάξει, άλλοι είναι πιο και λίγο αντράκια. Κατά τα άλλα ήταν παιδιά. Γι' αυτό ήταν παιδιά, είχαν περισσότερο κίνητρο. Κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17, γι' αυτό είπα, παίζαν ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική που ήταν ήδη καταξιωμένοι. Αυτό ακριβώς. Οπότε η μικρή ήταν λίγο πιο τρελαμένη σε αυτό το κομμάτι, ναι, είχαν την παιδική τρέλα. Παιδική, αλλά μέσα στο γήπεδο μας δείχναν ότι ήταν άντρες, πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι δυσκολία αντιμετωπίσαμε από την πρώτη μέρα, ήταν παρόν, αντέδρασαν και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Για μένα θα ήταν αποτυχία αν αυτή η ομάδα δεν προχωρούσε. Δεν θα πω αν δεν έπαιρνε το κύπελο. Αν δεν πήγαινε ψηλά, να πάει στους 8, στους 4 και εγώ δεν ξέρω πού, αλλά θα ήταν αποτυχία. Γιατί δύσκολα συναντάς πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε μια φουρνιά. Και ακόμα πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τους κάνεις ομάδα. Βέβαια. Δηλαδή και για μας ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό το κομμάτι. Γιατί ακόμα και στις μεγάλες ομάδες επαγγελματικές μπορεί να βρεθούν 11-15 ποδοσφαιριστές τόπου επίπεδου, αλλά να μην μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Κάτι να χαλάει και η ομάδα να μην πάει καλά. Okay. Και δεν ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς. Δεύτερη αγωνιστική με στην Πέλα. Στο πρώτο παιχνίδι σου. Στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν με τον Γιάννη, αλλά νομίζω. Ήταν ανατροπή κιόλα. Χάσαμε δύο στιμένες φάσεις. Στην Πέλα, αλλά νομίζω ήταν για καλό. Γιατί από εκεί και πέρα.
Δεν ξαναχάσαμε. Ήταν μια ιστορία στα πέναλτι. Δεν ξαναχάσαμε και πείσμωσαν και τα παιδιά και εμείς δουλέψαμε περισσότερο, γιατί όσο κερδίζεις, άμα κερδίζεις, αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και προβλήματα, μπαίνουν κάτω από το τραπέζι και λίγο χαρά στη χαρά τα αφήνεις λίγο πίσω. Ενώ εκείνη η ήττα μας ξύπνησε και εμάς, μας έδωσε άλλο κίνητρο, δουλέψαμε πιο εντατικά. Το κατάλαβαν και τα παιδιά και νομίζω στο τέλος πετύχαμε το σκοπό. Ήταν πιο έμπειρος αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι σε τέτοια μια διαδικασία αγώνων, παιχνιδιών, που βγαίνεις από όμιλο, πας σιγά σιγά νοκάουτ αγώνες, ένα άσχημο αποτέλεσμα πρέπει να σε έρθει πριν τον τελικό, γιατί θα σε έρθει αλλιώς τον τελικό. Και το έχω δει ήδη πολλές φορές αυτό. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Η Έψα Χαϊάς ήρθε στον τελικό αίτη. Ορίστε. Και έκανε. Τα έπρεπε να την κάνει εκεί. Και το λέγαμε κιόλας και το πιστεύω. Ακόμη και όταν χάναμε, έλεγα μία έπρεπε να φτάσουμε. Θα φτάσουμε και εκεί σε εκείνο το παιχνίδι, θα φτάσουμε και στον ημιτελικό. Θα περάσουμε. Για πες μου την άποψη έτσι, πώς ξεκίνησε και πώς έβλεπες την ομάδα της ΚΑΠΑ 15. Αυτά που. Εσύ πίστευες ότι θα. Καλά, εσύ από την ιδιοσυγκρασία σου κτλ. Ξέρω ότι έλεγες μπορεί να πάρει κατακτήσουμε και το Κύπρο. Γιώργο, ναι, το πιστεύαμε πιο πολύ στους μικρούς. Απλά όπως είπες, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπαμε και αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι η ήττα εκείνη μας έκανε καλό. Αυτά τα παιδιά έδειχναν αυτό που είπε, ότι ήταν μια παρέα τρελή. Και όταν το λέω αυτό, λέω ότι τερματοφύλακες, όταν βγαίνεις και βλέπεις μια ομάδα σε τερματοφύλακες, σαν 5 τερματοφύλακες και κάνεις ζέσταμα τον ένα, εκεί φαίνεται η επιτυχία η μεγάλη. Και λέω για τους τερματοφύλακες, γιατί έπαιξε τερματοφύλακες και ξέρω πώς παίζει ένας. Οι άλλοι, ενώ εμείς μέχρι τον τελικό, οι 4-5 που είχαμε μαζί, ήταν όλοι οι αποστολή, κάνουν προθέρμα στον Παύλο. Έτσι, εκεί φαίνεται όλοι ότι είμαστε μια πολύ γύρη ομάδα, μια δυνατή ομάδα. Το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης μας έδωσε φτερά, αλλά εμείς τους προσγειώσαμε στην πραγματικότητα και το μυστικό το άλλο που είχαμε εμείς, δηλαδή τώρα τρέξαμε, είδαμε τους αντιπάλους. Πήγαμε στη Βέρεια, είδαμε τον αντίπολο. Πήγαμε στη Λαμία, είδαμε τον αντίπολο. Δεν τα αφήσαμε όλα στην τύχη να πάνε. Μάθαμε όταν παίξαμε με την Ταχανιά, πήραμε τηλέφωνα, είδαμε βίντεο. Πιστεύω το ίδιο θα έκανε και ο αντίπολος. Αλλά εμείς πήγαμε τα δύο τα παιχνίδια που μπορέσαμε και φτάσαμε κοντά, πήγαμε με τους αντιπάλους. Ήμασταν διαβασμένοι. Αυτό θα έλεγα. Πάμε στα παιχνίδια. Γιατί αν δεν διαβάσεις τα παιχνίδια, δεν δεις τον αντίπαλο πώς παίζει, εντάξει, εκεί πας και μετά στον παράγοντα τύχη. Δηλαδή θα σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε με την Ξάνθη μέσα στο Μακροχώρι. Λέγαμε είναι μια ομάδα, αλλά όλες τις ομάδες αυτό που λέγαμε στα παιδιά είναι ότι τους έχουμε. Εξαρτάται από εμάς. Την Αχαΐα δεν είχαμε δει, την είδαμε σε βιντεάκια. Μάθαμε από τον προπονητή των Χανίων τα Χανιά που παίξαν στον Δέδη. Μάθαμε κάποια πράγματα και θεωρώ ότι πήγαμε διαβασμένοι σε όλα τα παιχνίδια και αυτό ήταν και αυτό μέσα στο μυστικό, δηλαδή μέσα στα μυστικά της επιτυχίας μας. Και αυτό που είπατε και οι δύο με το δικό σας τρόπο, ότι φαινόταν η ομάδα που λες ήταν η οικογένεια και όλα δούλευαν έργα και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά τον αγώνα τι γινόταν. Έτσι. Σε αυτό βοήθησαν και οι άνθρωποι της ΕΠΣ. Γιατί ναι. Το ζητήσαμε το. Δεν ξέρω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και αν γινόταν. Σε κάθε αγώνα μετά τους ομίλους που κάναμε ταξίδια, παίζαμε εκτός έδρας τα περισσότερα παιχνίδια μακριά. Με απέτηση δικιά μας, φεύγαμε νωρίς, πηγαίναμε, τρώγαμε σε εστιατόριο, είχαμε την ηρεμία μας, πίναμε τον καφέ μας, ήμασταν ήρεμοι. Τα παιδιά ήταν δεμένα. Δηλαδή ήταν όλη μέρα μαζί πριν τον αγώνα και το βγάζεις στο γήπεδο. Είναι διαφορετικό το να ξεκινάς 2-3 ώρες πριν τον αγώνα, να φτάνεις στο γήπεδο, άντε να μπούμε, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε προθέρμανση και να παίξουμε. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και νομίζω. Όλα ήταν με πρόγραμμα. Υπήρχε και αυτή η αγωνία. Μέτρησε και τον διοικούν. Τον έδωσε πώς θα φάει η ομάδα, πώς θα φάει η ομάδα, τι ώρα θα φύγει, βέβαια με τις εντολές τις δικές σας. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ό,τι ζητήσαμε. Δίνετε τις εντολές και τις τηρούσαν. Και οι άνθρωποι μπορούσαν να πούν, δεν μπορούμε να το κάνουμε, μπορούσαν να πούν 1000. Όχι, γιατί σου είπα, το έζησα και εγώ από κοντά και είδα πώς γινόταν και πώς έψαχναν να βρουν και πού θα φάνε τα παιδιά και τι θα φάνε και πριν και μετά. Και όλα, γιατί παίζουμε, είπα, όλα παίζουν ρόλο. Και μια λεπτομέρεια τώρα. Για κάποιους μπορεί να φανεί αστείο. Κοίταξε, όλα είναι μέσα σου. Όλα είναι μέσα του. Το βγάζαν τα παιδιά πρώτα και εμείς ίδιοι το κάναμε. Μέσα σε όλες τις αποστολές δεν άλλαζε θέση κανένας στο λεωφορείο. Όλοι καθόμασταν στις ίδιες θέσεις. Πώς βγαίνει, βέβαια, πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Ήξερε ο καθένας πού θα καθίσει. Ναι. Και μάλιστα και πώς ξεκίνησε μετά από τα νοκάουτ τα παιχνίδια με το τραγούδι. Μετά από κάθε νίκη υπήρχε και τραγούδι. Είχαμε τα γούρια μας. Τα γούρια.
Παίζουν σημαντικό ρόλο τα γούρια. Δεν υπάρχει έργο ποδοσφαιριστή ή προπονητή που δεν έχει γούρια. Και εγώ έτσι. Σε, το γούρι σου ξέρω. Όποιο δεν έχει γούρι, δεν υπάρχει. Το έχει πει το γούρι σου. Κάτσε σου ένα πόδι κάτω. Όταν σε πάει στραβά κάτι ή το προλαβαίνει και κάθεσαι. Όταν βλέπει στον αγώνα πάνω. Θεωρώ ότι όταν κάθεσαι λίγο έτσι, το βλέπει λίγο από χαμηλά πιο καλά τα πράγματα. Η καλύτερη θέση για μένα που έπαιξε τερματοφύλακα είναι να κάθεσαι. Υπάρχει πρέπει να γίνει πίσω από την εστία και να ελέγξει όλη την ομάδα πίσω από την εστία. Εκεί δεν θα είχαμε πρόβλημα, στο λέω, δεν ξέρει, γιατί από πίσω ελέγχεται καλύτερα η κατάσταση. Αλλά ναι, εντάξει, είναι. Έχει γούρισε. Αυτό που είπα, είναι δυνατόν να μην δεν έχει ο καθένα τα μυστικά του. Και για μένα είναι μυστικό, δεν το πω. Τώρα κάνω. Για μένα είναι μυστικό, τώρα όμω αλλάζω γούρι. Κάνω και πυροέτη τώρα. Είχαμε μια άτυχη στιγμή. Με τη Στραγόρα, με την Ξάνθη. Η πυρουέτα είναι εκεί, ναι, χάσαμε την πυρουέτα. Είμαστε αρχαιολόγοι. Χάσαμε την πυρουέτα. Κυρία Βάσο, έπρεπε να τραβηχτεί. Του χρόνου θα πάρουμε και παρακάτω. Περάσαμε από του ομίλου και πάμε αγώνα-αγώνα. Παίζουμε με, μετά του ομίλου στην. Θεσσαλονίκη. Πρώτα Θεσσαλονίκη. Έψη Μακεδονία. Εκεί πιστεύετε, κρίθηκαν όλα. Εκεί ήταν ο τελικό. Νομίζω εκεί έγινε διαφορά. Γιατί πήγαμε, είχαμε την εντύπωση καταρχήν. Με τα δεδομένα μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι προκριθήκαμε σαν πρώτοι στον όμιλο. Ναι. Οι αλλαγές που λέγαμε. Υπήρξαν αλλαγές, ναι. Ναι, υπήρξαν αλλαγές, μυστήριες που διευκρινίστηκαν 5 μέρες πριν παίξουμε τον αγώνα. Έγινε η διευκρίνηση. Προκήρυξε λίγα άλλα και εμείς ετοιμαζόμασταν να παίξουμε στην έδρα μας με την Ξάνθη. Όπως και η Ξάνθη ετοιμαζόταν να έρθει στην Κοζάνη να παίξουμε μαζί. Και παίξαμε και ξαφνικά αλλάζουν κάποιοι. Ήταν, υπήρχαν απλά και παράληψη δικιά μας, δεν ξέρω. Αλλά διευκρινίστηκε 2-3 μέρες πριν τον αγώνα και ξαφνικά μας βγάζει ισοβαθμία με τη Βέρεια. Ήρθαμε δεύτερη για ένα γκολ διαφορά, μετρούσε διαφορά τερμάτων και παίξαμε στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο άλλα έλεγε προκήρυξη, άλλα ακολούθησε. Ναι, και αναγκαστικά. Μα αν θυμάστε καλά, όταν πήγαμε στην ΕΠΣΟ Μακεδονία, ετοιμαζόταν η ΕΠΣΟ Μακεδονία να έρθει εδώ. Ναι. Με τις μεγάλες που είχαμε πει, οι μικροί ετοιμαζόταν, ρωτούσαν να δουν λεπτομέρειες. Ναι, τέλος πάντων. Και πήγαμε στην ΕΠΣΟ Μακεδονία που για μένα. Τουλάχιστον στο 2022, όχι το να παίζει πλαστικό γήπεδο είναι κακό. Αν τα γήπεδα όλα είναι τελευταίας γενιάς και υπάρχουν οι προϋποθέσεις στα παιδιά να παίζουν σωστά ποδόσφαιρο, να παίζουν στο ποδόσφαιρο και να μην έχουμε κινδύνους τραυματισμών κυρίως, το κυριότερο. Okay, να γίνονται τα παιχνίδια σε πλαστικό γήπεδο. Αλλά όταν τα πλαστικά γήπεδα, όπως και το δικό μας, που γίνεται αλλαγή αυτή τη στιγμή, πάλι καλά, αλλάζουν το γήπεδο και. Όταν τα παιχνίδια γίνονται σε κακό πλαστικό γήπεδο, με 40 βαθμούς. Και ήταν να παίξουμε και 2 ώρες το μεσημέρι. Ήταν να γίνει στις 2 το μεσημέρι. Δηλαδή κάποια πράγματα νομίζω. Όταν αναφέρεσαι σε προεπιλογή εθνικών ομάδων, πρέπει να είναι αυτονόητα. Έχει και την ανάλογη βαρύτητα. Αυτό ακριβώς. Από τη στιγμή που ασχολείσαι με τις καλύτερες ηλικίες, την καλύτερη φουρνιά και υποτίθεται ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα κληθούν. Υπήρχαν και παιδιά από ΠΑΕ σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Θα κληθούν και στα κλιμάκια της εθνικής ομάδος. Δεν γίνεται να τα βάζεις να παίζουν σε όποιο γήπεδο στο κάθε ξεχασμένο που υπάρχει. Έπρεπε να προσεχθούν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι για μένα. Και παίξαμε στην ΕΠΣΟ Μακεδονίας σε ένα δύσκολο για μας, γιατί ήμασταν άμαθοι να παίζουμε σε πλαστικό. Όχι ότι αποτελεί δικαιολογία, αλλά ίσα-ίσα μας. Το είπαμε το Γιάννη, μας πείσμωσε τόσο πολύ και τα παιδιά τα βάλαμε. Δηλαδή, το μόνο εύκολο ήταν να γκρινιάξουμε, να το πάρουμε και να βρούμε δικαιολογίες για τα παιδιά. Να βρούμε δικαιολογίες, άντε να πάμε. Και αν αποκλειστούμε, έχουμε μια δικαιολογία και να λέμε κάτι. Το μόνο που δεν μας ένοιαζε είναι αυτό. Ίσα-ίσα, εκείνη την ώρα που το μάθαμε λίγο μόνοι μας, αλλά είπαμε τέλος, γιατί αν το μεταφέραμε αυτό στα παιδιά, νομίζω δεν θα είχαμε τύχει. Και φάνηκε αγωνιστικά αυτό, γιατί ήμασταν καλή ομάδα, παίξαμε πολύ πειθαρχημένα, αλλά στο τελευταίο 20 λεπτό κάπου επηρεάστηκαν τα παιδιά, είτε κουράστηκαν λόγω πλαστικού, φάνηκαν πιο έτοιμοι στο να παίξουν στο πλαστικό ή η ΕΠΣΟ Μακεδονίας. Γιάννη, αλλά και χτυπήσαμε εμείς. Χτυπήσαμε εμείς. Αυτό που εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ καλό δυνατό σημείο, ότι τρώγαμε δύσκολα γκολ. Και άμα δεις όλα τα γκολ που φάγαμε, ήταν πάρα πολύ εύκολα. Μπορώ να πω αστεία. Αποστημένα και αστεία γκολ. Αλλά θέμα ήταν ότι είχαμε μια καλή ομάδα. Έτσι, και όποιο παιδί έμπαινε και έπαιζε, τα έδωνε όλα και έμπαινε κατευθείαν στο κλίμα και στην τακτική που θέλαμε. Και πιστεύω εκείνο το παιχνίδι, στον πρώτο ημίχρονο, θυμάσαι καλά, Γιώργο, είχαμε μπει εμείς μέσα και κάναμε τρεις ευκαιρίες. Και λέγαμε, αυτούς δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε τίποτα πίσω. Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια βγήκε κούραση. Όσο πήγαινε το παιχνίδι 0-0, άρχινα και βαραίνει και λίγο από το άγχος.
Πιστεύω όμως ότι στο τελευταίο λεπτό εκεί πήραμε το παιχνίδι και νομίζω ήταν πολύ σημαντικό και για την συνέχεια. Εκεί, που... σαν να μας έδειξε το δρόμο, ότι οι παιδιά εσείς θα πάτε τελικά. Εκεί νομίζω γίναμε και αυτόματα φαβοροί. Μας θεώρησαν και οι αντίπαλοι φαβοροί από τη στιγμή που έγινε αυτό το διπλό, νομίζω. Και δεν ξέρω, είστε προπονητές, τα κοιτάτε με άλλο μάτι. Είμαστε απ' έξω, εντάξει, βέβαια, αθλητικογράφοι, τα κοιτάμε απ' έξω. Αλλά πιστεύω ότι δική μου άποψη ότι τακτικά ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέσα στην Μακεδονία. Τακτικά. Ναι, ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Το καλύτερο παιχνίδι τακτικά. Δεν ξέρω τη δική σας άποψη. Όλα τα παιχνίδια πάνω κάτω ήμασταν στο ίδιο. Απλά στα επόμενα παιχνίδια που ερχόταν υπήρχε πιο πολύ το άγχος στα παιδιά. Ναι. Αλλά τα δικά μας τα παιδιά, ακόμη και στην Λάρισα που παίξαμε και στον τελικό στο πρώτο ημίχρονο, τα παιδιά ήταν σφιγμένα πολύ. Προσπαθούσαμε να τα απελευθερώσουμε, απλά ήταν πολύ σφιγμένα. Θα σας το πω και αυτό απάνω. Ότι, γιατί το συζητήσαμε και πριν τον αγώνα, ότι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει είναι το άγχος. Εδώ, παιδιά, έδειξε ότι είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι είναι αντράκια. Ενώ τους έδειχναν ότι τους λυγίζει το άγχος, ξεπερνούσαν αυτή τη δυσκολία. Φτάσαμε στα πέναλτι. Να πάμε στον ημιτελικό. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις που μπορούσαμε να έρθουμε σε δύσκολη θέση και τα παιδιά από μόνα τους, με τη βοήθειά μας, αλλά και κάποιες στιγμές από μόνα τους, βγάζαν αντίδραση που. Δεν τη βλέπεις ούτε σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή αυτό μας έκανε και εμάς να πιστεύουμε ακόμα περισσότερο. Και πριν πάμε στα πέναντι στον ημιτελικό, να πάμε στην Ξάδη, στην Πυροέτα. Και εκεί ήταν ένα μάτς που λέγαμε ότι το έχουμε το μάτς. Μιλούσαμε ότι το έχουμε το μάτς, αλλά και η Ξάνθη φάνηκε μια. Δεν φάνηκε μια. Υπολογίσιμη ομάδα. Ήταν και το άγχος το δικό μας. Ξεκαθάρισε όμως νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το 2-0 και την Πυροέτα που χάσαμε. Γιώργο, εκεί πραγματικά στο πρώτο μήχρο μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Ναι. Όπως και σε πολλά και σε άλλα τα παιχνίδια. Στο εδώ κάναμε ένα 0, πάντα προηγούμαστε στο πρώτο μήχρο. Και θα έρθω τώρα στον τελικό πώς φτάσαμε να πάμε. Γιατί θέλαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στον τελικό. Αλλά φτάσαμε να πούμε ότι μας πάει το παιχνίδι. Στο μήχρο προηγούμαστε πάντα ένα 0. Εκεί μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγές. Αυτή είναι δηλαδή και πήγαμε στην ίδια ενδικάδα με τον τελικό. Θα το φτάσουμε τα παιχνίδια. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι εκεί, παρόλο που είχαμε μια κακή διατησία. Στο δεύτερο μήχρονο ιδίως. Μας έβαλα μέσα, αλλά και μέχρι σήμερα να παίζαμε γκολ θα τρώγαμε. Γι' αυτό λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά μας έκαναν την εντύπωση ότι είναι μικρά σε ηλικία, αλλά ήταν επαγγελματίες σε χαρακτήρα. Μεγάλη υπόθεση αυτά τα παιδιά να ακολουθούν τις εντολές μας. Εμείς να ζητάμε δύο πράγματα και αυτοί να μας βγάζουν πέντε. Έτσι. Και φτάσαμε μετά και λέγαμε ότι μία φάση ψάχνουμε να φύγουμε, να τελειώσουμε. Γιατί η δικιά μας ομάδα μία φάση έψαχνε μπροστά και όταν φύγανε μπροστά. Το 2-0, και το 2-0 απελευθερώθηκε. Τελειώσαμε. Απελευθερώθηκε και έφυγε αντίθετα. Όλοι πήγαν προς τα κέρδη να παλιγυρίσουν. Ο Παρασκευάς πήγε απέναντι για να μην τον πιάσει κανένας. Κατάλαβε, έκανε την πυροέτα. Τι να τον κάνω, τυχερός είναι. Σάπιζε, βέβαια. Είναι και αυτό που το λέει ο Γιάννης και έχει δίκιο πολλές φορές, γιατί αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, δηλαδή και 11 άσχετοι να μαζέψει μέσα στο γήπεδο και να παίξει με μια ομάδα επαγγελματική, μια φάση θα την κάνουν. Έτσι. Από το πουθενά, από ένα στημένο, μπορεί να σου κάνουν γκολ από το πουθενά και μετά να τρεις και να μην φτάνεις. Πόσο μάλλον όταν έχεις αντιμετωπίσει μια ομάδα ισοδύναμη. Γιατί όλες οι ομάδες από τους 8, από τους 16 και μετά ήμασταν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Ναι, και να φτάσουμε, πάμε πρώτα στον ημιτελικό, φτάσαμε στον τελικό, προηγηθήκαμε, εσωφαριστήκαμε, χάσαμε μετά κάποιες ευκαιρίες. Το άγχος φαίνεται να μας λυγίζει. Έτσι. Και τελικά φτάσαμε στα πέναλτι. Είχατε πει τα παιδιά, όχι, μάλλον μεταξύ σας, και τα παιδιά του συζητούσαν ότι όλο το άγχος είναι ο ημιτελικός. Το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν ο ημιτελικός. Στον τελικό, μια ομάδα θα κερδίσει. Ισχύει. Ισχύει μέχρι να φτάσει στον τελικό. Γιατί και εμείς λέγαμε ότι ο ημιτελικός είναι πιο δύσκολος, αλλά τελικά όταν τα παιχνίδια είναι δύσκολες, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Γιατί αφού περάσαμε και πήγαμε στον τελικό, μετά θέλαμε να πάρουμε και το κύπελλο. Ισχύει, Γιώργο, όπως τα είπες, και στο Αλκαζάρ νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, δεν μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε τον γκολ. Μετά τον γκολ ξαναπήραμε τα ενία και πιστεύω όταν πήγαμε στα πέναλτι, γιατί ξέραμε ότι έχουμε και πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς εκτελεστές, και ο τερματοφύλακας μας ήταν σε καλή μέρα και από τη μέρα που ήρθε και ο Παύλος. Έτσι, και αυτό θέλω να πω κάτι, ότι εμείς αν είχαμε εγώ τα δύο τα παιδιά που είμαι στον ΠΑΟΚ, τα κάνω προπόνηση ατομικές. Αν εγώ είχα ένα κομμάτι και ήθελα να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, μπορούσα να το κάνω άνετα.
εδώ θέλω να σταθώ, αλλά μόλις είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα σε αυτή τη θέση, ψάξαμε, βρήκαμε, πήραμε. Μα, έτσι, και δικαιωθήκατε, Γιώργο. Όλη η κουβέντα τώρα που γίνεται, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει απ' έξω. Αυτό είπα. Αλλά αν στεκόμασταν εκεί, θα το είχαμε χάσει εμείς στο παιχνίδι. Ναι, μπράβο. Έτσι, δεν σταθήκαμε σε κανένα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει απ' έξω, να έχει ό,τι άποψη θέλει. Σεβαστεί. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας. Εμείς κοιτάξαμε πώς θα πάει η ομάδα καλά και πώς θα διακριθεί, να διακριθούν τα παιδιά και οι ΕΠΣ. Δεν κοιτάξαμε ούτε ατομικά κανένα παιδί, ούτε να βοηθήσουμε κάποιον παραπάνω. Η δήμονη συγκριτική πάντως θα υπάρχουν και ο καθένας θα βρει τα δικά του, το μακρύτσι και το κοντό. Και ας πιστεύω ότι θέλει ο καθένας. Το εύκολο είναι εδώ που καθόμαστε και να κοιτάμε εκεί στον αγωνιστικό χώρο. Όποιος θα καθίσει στον πάγκο όμως και να λαμβάνει την ευθύνη, εκεί είναι τα δύσκολα. Εντάξει. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Πριν πάμε στον τελικό, ποιο μάτσο ήταν που φοβηθήκατε περισσότερο, ότι είπες πάει, που το φοβήθηκες? Να σου πω την αλήθεια, κανένα. Εσύ? Ούτε στα πέναλτι όταν φτάσαμε. Όχι, εγώ το φοβήθηκα. Στα πέναλτι δεν φοβήθηκα γιατί του είδα ότι γυάλιζε το μάτι του. Ειλικρινά. Ακόμα και ο Ανδρεόπουλος που το είχα στο πέναλτι το παιδί, ήρθε από μόνο του και λέει: εγώ θα κάνω πέναλτι, θα το βάλω. Και γι' αυτό δεν εμπιστευτήκαμε. Άσχετα αν το είχα, δεν μα πείραξε. Αλλά η θέληση που είχαν όλοι. Ακόμα και ο Παύλος, ο τερματοφύλακας, έλεγε: Ναι. Θα βγάλω έστω ένα. Καλά, εκεί ήταν δούλεψη και ο τερματοφύλακας. Και δεν αγχώθηκα καθόλου, ειλικρινά. Αν και οι βιώτες φάνηκαν ότι θα το πανηγυρίσουν που έφτασαν απέναντι, ήταν λίγο υπερσίγουροι. Σίγουρο ότι θα το κάνουμε. Σε θυμίζω τον τερματοφύλακα που πήγε να κάνει το. Πάντα κάνει τα δικά του. Ο Γιώργο που πάει κάνει μαγκιά, πάντα την πετάει. Γιατί βγαίνει πάντα. Δηλαδή, μαγκιά είναι στο τέλος ποιος πανηγυρίζει. Εκείνη η μαγκιά. Οι δικοί μας δεν πουντούν τίποτα τέτοια πράγματα. Δεν καταλάβαιναν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Μα βρήκαμε δυσκολίες και με αντιπάλους και με παίχτες. Και με διαιτητές. Τα ξεπεράσαμε όλα. Ναι. Δείξαμε σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις, είτε ήταν αγωνιστικές είτε εξωαγωνιστικές, ότι. Την κακή διαιτησία την είδαμε, την κακή εμφάνιση, το άγχος, το είδαμε πώς θα καταπολεμήσουμε. Δηλαδή, είναι. Το περάσαμε όλα αυτά. Όταν λέμε όλα. Και στον τελικό ήταν αυτό το πράγμα που. Το αποκορύφωμα. Φτάνουμε στον τελικό, φτάνουμε σε αυτό το παιχνίδι που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο, παιδιά, για όσοι το έζησαν. Πέρασε σχεδόν είπαμε ένας μήνας και ακόμα ζούμε σε αυτό και τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε όλοι όσοι ήταν κοντά στην ομάδα και άλλο και τζουμπρίς. Εκεί δεν ξεκινήσαμε καλά, φάγαμε ένα γκολ. Είχαμε και το άγχος. Στο ημίχρονο τι έγινε? Να σου πω κάτι. Ναι. Η αντίδραση είναι, η αντίδραση ήρθε πριν το ημίχρονο. Μπήκαμε με άγχος, με φόβο, και με όλα αυτά που είπαμε να μην γίνουν. Φάγαμε χαζό γκολ. Φάγαμε ένα γκολ αστείο. Τώρα γελίο για το επίπεδό μας και για παιχνίδι τελικού. Χάνει αχαέα δύο ευκαιρίες που θα μπορούσε να τελειώσει και το παιχνίδι. Και τώρα μην συζητάμε καν για αυτό το κομμάτι, να συζητάμε άλλα. Ευτυχώς αντιδράσαμε γρήγορα με τον Γιάννη, αν και ο Γιάννης επέμενε να γίνει πιο γρήγορα. Εκεί το. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο. Ο Γιάννης από το 2015 επέμενε να κάνει. Απλά σκάσαμε λίγο χρόνο, εντάξει. Ναι, γιατί αν θυμάσαι και με το μάτς με την ΕΠΣ Θεσσαλονίκη στην ΚΑΠΑ 17, επειδή την πατήσαμε εκεί πέρα. Και το ξέραμε, έτσι το πάμε. Και δεν θέλαμε να το ξαναπάθουμε, γιατί και εκεί είχαμε ανάλογη εμφάνιση. Απλά είπαμε να βγει το ημίχρονο, αλλά τώρα ήταν μάτς θηλυκού. Κρινόταν και ένα κύπελο. Και στο λεπτό παίζει οτιδήποτε. Ναι. Και από εκεί νομίζω οι δύο αλλαγές άλλαξαν. Γιατί ο Γιάννης πριν είπε, και το θυμάμαι Γιάννη, λες ότι θέλαμε να πάμε έτσι πως μας έβγαινε. Μια σταθερότητα. Εντάξει, ναι. Στο πρώτο μικρό πάντα ήμασταν. Δηλαδή, και γι' αυτό δεν άλλαξε και την. Δηλαδή υπήρχε ένα δίλημα, και στο λεωφορείο που συζητούσαμε. Ναι, υπήρχαν μια-δυο θέσεις να βάλω εκείνο να μην βάλω. Πραγματικά όμως θέλει μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή να κάνεις αυτό που κάνατε έτσι στο 30-32. Στο 30-32 και μέσα. 31. Γίνονται δύο αλλαγές. Το πρώτο ταρακούνημα ήταν εκεί και το δεύτερο ήταν στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Νομίζω ξύπνησαν στο και ημίχρονο. Τα τσιμέντα. Μπήκαμε στο ημίχρονο και στον Αλμυρόβολο. Βλέπαμε κάτι πρόσωπα έτσι. Ναι. Εκεί πήρα μια πρωτοβουλία εγώ που. Αυτό που λέω πάντα, δεν υπάρχει ηλικία στο ποδόσφαιρο να αισθάνεσαι εκεί. Έτσι ακριβώς. Αρχίσα να φωνάζω να πολύ ξυπνείς. Δυνατά, να χτυπάω τραπέζια, να κάνω και ξαφνικά είδα τα παιδιά να γυρνάνε το κεφάλι και να έχουν τα μάτια ανοιχτά έτσι. Δηλαδή,
από, τους αποφορτίσαμε από το άγχος που είχαν. Έτσι ακριβώς. Μα δεν έδωσε εντολές. Δεν δίνουν εντολές. Αυτό είτε. Αφήστε πίσω το άγχος, ναι. Σας τραβάει πίσω και φύγετε μπροστά. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν έδωσε διορθωτικές. Ήξεραν τα παιδιά, ήξεραν από την αρχή και από πριν το μάτς ξέρετε να κάνουν και στο. Ενώ τις μέρες της προπόνησης ναι. Είχαμε το πλάνο μας, το αναλύαμε σε κάθε προπόνηση, πριν τον αγώνα τα είπαμε, στο ημίχρονο δεν ήταν ο τελικός γενικά, ό,τι τακτικό κομμάτι και να βάλεις μέσα, άμα η ψυχή και έτσι. Η καρδιά του μυαλό σου δεν είναι εκεί μέσα, όπως είπες, Γιώργο, δεν κερδίζεις τίποτα. Οι αλλαγές έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Γιατί ο Ανδριόπουλος μπήκε μέσα. Και έκοβε ό,τι υπήρχε. Και ο Τσιόκανος. Και ο Τσιόκανος μας έδωσε ηρεμία. Αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, λέγαμε ο ένας τα κόβει και ο άλλος θα μας έδωσε ηρεμία. Και όντως μας βγήκε πάρα πολύ καλά. Γιατί το παρακολούθησα. Διορθωτικές αλλαγές. Όχι μόνο σε αυτό το αλλαγές δεν είναι εδώ. Το καλό ήταν ότι σε όλα τα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι μέχρι τον τελικό, ό,τι αλλαγές κάναμε, σε κάποια μάτς κάναμε που ήταν λίγο υποθετικά πιο εύκολα, αλλάζαμε και την εντεκάδα να παίξουν όλα τα παιδιά σχεδόν, αλλά και στα παιχνίδια τα. Κρίσιμα ή και στα υπόλοιπα. Όποια παιδιά μπαίναν, είτε το σκόρ ήταν 0-0, είτε 1-0, είτε 7-0, οι αλλαγές μπαίναν τα παιδιά και δίναν το 100%. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έμπαινε κανένα παιδί μέσα. Δεν μπήκε. Κατεβασμένο κεφάλι. Έτσι ακριβώς. Έμπαινε με σπριν. Ούτε αδιάφορος μπήκε ποτέ κανένας. Όχι, είναι έτσι. Οι αλλαγές από το μάτς των 16 και μετά από τα νοκάουτ, νομίζω μας έδωσαν. Πάρα πολλές λύσεις και ηρεμία. Αυτό το ταρακούνημα του ημιχρόνου, ενώ είπαμε, όπως είπαμε, δεν δόθηκαν διορθωτικές εντολές κάποιες κινήσεις. Δεν πρέπει να δίνουμε. Φάνηκε ευθύς αμέσως μέσα στον αγωνιστικό χώρο που παρά μπήκαμε πιο δυνατά. Στην φάνηκε μεγάλο. Στην περιοχή. Είμαστε ατυχία, κάνουμε τις 10 παίκτες. Βρισκόμαστε με 10 παίκτες. Μάλιστα του αρχηγού. Πριν πίνουμε με 10, μπήκαμε πολύ δυνατά στο αυτό λέω. Αυτό λέω. Έχουμε μια. Φαινόμαστε ότι είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Έχουμε την ατυχία έτσι, με τον αρχηγό τον. Την κόκκινη κάρτα που θέλαμε. Ναι, με τον Αδαμόπουλο. Και ήταν ένας, να πω και αυτό, όπως κοίτα και ένας ο αρχηγός και αυτός μετά όταν βγήκατε έξω εσείς και έμεινα εγώ μέσα στα αποδυτήρια για να τραβήξω πώς θα βγουν τα παιδιά. Ήταν και αυτός που είπε: τους έχουμε. Δηλαδή, πάμε ρε, εμείς τους έχουμε. Αυτοί έχουν το άγχος, όχι εμείς πραγματικά. Τους τέντωσε και αυτός. Φάνηκε μετά. Αυτό που είπες εσύ, τα χτύπημα τα τραπέζια, σε 5 λεπτά, 6 λεπτά, μέχρι να φάμε την κάρτα. Κάναμε τούμπα το μάτσο. Εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, που πανηγύριζε για θεία. Πιστεύω ότι η κόκκινη κάρτα, Γιώργο, αυτοί πιστεύαν ότι από το πρώτο μήχρο που μας είδαν έτσι, ότι θα μας βάλουν και 3 και 4 γκολ. Εντάξει, το πιστέψαν αυτοί. Δεν ήξεραν όμως ποιον είχε να βρουν μπροστά. Πιστεύω και στην κόκκινη κάρτα το πιστέψαν εγώ πιο πολύ αυτοί. Και μετά με την. Με τον γκολ που κάναμε. Βοήθησε πολύ το γρήγορο γκολ. Ότι έγινε ένα πολύ γρήγορο. Το γρήγορο γκολ. Έτσι, και είδε ότι παίζαμε με 10 παίχτες. Αλλάξαμε το σύστημά μας, παίξαμε διαφορετικά. Έτσι, τους δώσαμε πιο πολύ χώρο. Αλλά πιστεύω μετά το 2-1 που έγινε, αυτοί παίζανε πολύ λάθος και παίζανε στο δικό μας το παιχνίδι. Είχες πει κάτι πριν ότι δεν θα τρώγαμε γκολ όσο μέχρι και σήμερα να παίζουμε την γκολ. Δεν θα τρώγαμε. Το λέγαμε. Δεν θα τρώγαμε. Και μετά το 1-2, το πιο πιθανό ήταν να γίνει 1-3 και 1-4 το σκορ, βγήκαμε μπροστά. Να εσωφαριστούμε. Γιατί χάσαμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Που είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτά τα παιδιά τα ζητούσαμε 2 και μας έβγαζαν 5. Έτσι ακριβώς. Όταν ζητάς από ποδοσφαιριστές να κάνουν άμυνα, χωρίς να το έχεις δουλέψει τόσο πολύ τακτική, αυτό το πράγμα για να το βγάλεις πρέπει να το βγάλεις σε χρόνο. Και αυτοί το έβγαζαν μόνο που τους είπαν 5 πράγματα, μας το έβγαζαν τα παιδιά και μας το έδειξαν και το ήθελαν πάρα πολύ. Έτσι. Και πιστεύω και η βροχή. Αυτό μας βοήθησε. Κάνα δεκάλεπτο εκεί πέρα. Μας βοήθησε και η βροχή. Βοήθησε, πιστεύει εσύ. Ναι. Γιατί να σου πω. Και εντάξει, ο αντίπαλος ξαφανίστηκε. Έτσι. Με τη βροχή ξαφανίστηκαν όλοι αυτοί. Πήγαν μέσα στον πάγκο και θεωρώ ότι ο τρόπος που παίζανε ήταν λάθος. Γιατί αν μας παίζανε από τα πλάγια θα είχαν πρόβλημα. Αυτοί πήγαν όμως σε μεγάλες μπαλές. Μεταφέρθηκε το άγχος σε αυτούς τώρα, έτσι, δεν είναι καθαρό μυαλό. Αλλά είδα και μια μάχη μεταξύ των δυο σας με τον διαιτητή και συνέχεια και με τον τέταρτο, έτσι. Δεν είχε να κάνει με έναν άνθρωπο. Είχε με δύο. Εσύ έφυγε από εδώ, ρε, έτσι έφυγε από εκεί. Τον μπερδεύαμε. Μια άλλος. Όταν παίζετε ένα παιχνίδι τελικό κιόλα υπό καταρακτώδη βροχή. Γιατί άσχετα και εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Είτε βρέχει, είτε έχει έτσι. 40 βαθμούς. Δεν είμαστε από τους προπονητές που θα κάτσουμε στην καρέκλα και θα τα αφήσουμε όλα στην τύχη. Στην τύχη να σταθούμε μόνο σε αυτά που είπαμε μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να είσαι παρόν
για να σε βλέπει και ο ποδοσφαιριστής σου να παίρνει δύναμη και να έχει και ένα κίνητρο παραπάνω, πόσο μάλλον στον τελικό τα παιδιά που το μόνο εύκολο είχαμε καμιά ώρα ξαγυρίσουμε με πνευμονία στην Κοζάνη. Αυτό που λέει ο Γιάννης, άλλοι κρύφτηκαν, εμείς φάγαμε τη βροχή. Εμείς ήταν άρρωστοι μετά από 2-3 μέρες. Έτσι, χαλάλι. γιατί αυτό, αυτοί είμαστε εμείς τέλος πάντων. Δεν, έτσι είναι ο χαρακτήρας μας. Περάσαμε το κομμάτι, περάσαμε στα παιδιά. Έτσι. Και νομίζω ότι όταν σε βλέπει και ο ποδοσφαιριστής σου να είσαι εκεί παρόν. Εγώ που έπαιξα μπάλα και, και έβλεπα το Γαετάνο σε αυτή την ηλικία να κάθεται μέσα στη βροχή και να λες με έδωνε και εμένα πιο πολύ αριστερά. Το ίδιο πράγμα που εντάξει. Τελικά όπως είπαμε ότι και μέχρι και σήμερα να παίζαμε γκολ τον δρόμο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς μέσα στη βροχή. Εσύ ήσουν απέναντι. Τα γούρια που λέγαμε ήταν. Τα γούρια που λέγαμε, άραγε, αλλά. Και δημοσιογράφοι. Όλοι μας τα μάχημε από ό,τι φαίνεται. Κοίταξε, για να πάει κάτι καλά, όλοι, όλο αυτό το που βρίσκονται γύρω-γύρω, ΕΠΣ, Κουζάνης, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γονείς που όλοι, δεν αντιμετωπίσατε. Γιατί. Θα σε θυμίσω ένα παιχνίδι, θα σε θυμίσω στη Φλόρινα. Με ένα γονέα. Αν θυμάστε. Με τη Φλόρινα γονέα. Δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε. Είπε 5 τερματοφύλακα τι είχαμε και έκαναν τερματοφύλακα. Δεν αντιμετωπίσαμε ούτε καν ένα τέτοιο πρόβλημα. Γκρίνια. Φωνές από, από κάποιον γονιό. Γιατί δεν βάζει τέτοιο. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι για να έρθει αυτό το επίτευγμα, αυτό το μεγάλο πράγμα που κάναμε, ήταν όλα στην εντέλεια. Γιώργο, να σου πω κάτι. Αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα. Πρέπει να σταματήσουν. Μιλάμε τώρα τα παιδιά. Από τη στιγμή εμείς που βλέπαμε τα παιδιά, 25-30 παιδιά χαρούμενα μέσα στο γήπεδο. Τώρα, αν ο κάθε γονιός έχει το δικό του κόλλημα ή πρόβλημα, τέλος πάντων. Από τη στιγμή εμείς που τα παιδιά ήταν χαρούμενα και είτε παίζαν είτε δεν παίζαν, χαιρόταν το ίδιο. Γιατί το πιο βασικό ήταν αυτό. Υπήρχαν παιδιά που δεν παίξαν καθόλου και πανηγύρισαν. Και γονείς μπολιασμένοι όμως. Αυτό θέλω να σου πω. Τα παιδιά μας μπολιασμένοι. Κάναμε μια οικογένεια. Γονείς. Ήταν μεγάλο το κατόρθωμα, όχι μόνο το επίτευγμα του κυπέλου. Αυτό που είπε ο Γιάννης, ενώσαμε τους γονείς, την ΕΠΣ, τους ανθρώπους, τα παιδιά μεταξύ τους. Πλέον κάθε μέρα βρίσκονται τα παιδιά από την Τολεμαίδα. Ο Αδαμόπουλος είναι από το Καλονέρι, συναντιούνται τα παιδιά από την Κοζάνη. Βρίσκονται. Ήταν ανεπανάληπτες. Δηλαδή, γίναν φίλοι, κέρδισαν φιλίες για μια ζωή. Θα ήθελα να τις ξαναζήσω, αλλά με το ίδιο τέλος όμως. Έτσι. Μακάρι, κάθε χρόνο. Δεν τη συζητάμε. Η επιτυχία. Πρώτα στο Γιάννη. Από όλο αυτό το όμορφο ταξίδι, γιατί όμορφο ήταν. Θέλω να μου πεις από όλη αυτή τη διαδρομή. Κάποιο που μπορεί να. Γιώργο, οι χαρές ξέρεις ότι είναι λίγες. Στο, στο ποδόσφαιρο οι λύψεις είναι πολλές. Περισσότερες. Έτσι. Εγώ έχω αρκετές χαρές και βραβεύσεις. Και πιστεύω όμως σε αυτό το, το ταξίδι που κάνουμε με αυτά τα παιδιά και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 15 θα μου μείνει εξέχως και θα είναι η καλύτερη στιγμή στη, στην καριέρα μου. Νομίζω. Και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί το να είσαι πρωταθλητής Ελλάδος είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι, και αυτό το χρωστάμε σίγουρα σε αυτά τα παιδιά και θα μου μείνει δηλαδή εξέχως το μέχρι και μακάρι να, να έχω και άλλες επιτυχίες τέτοιες, αλλά εντάξει, είναι μεγάλη, μεγάλη επιτυχία και θα με μείνει αξέχωστο. Όλο το ταξίδι. Όλο το ταξίδι. Yeah. Δύσκολη στιγμή. Εντάξει, δυσκολίες γι' αυτό είμαστε εκεί για να τις ξεπερνάμε. Πέναλτι, πάλι εγώ. Όχι, όχι. Όχι. Στα πέναλτι, αυτό που είπε και ο Γιώργος, βλέπαμε τα παιδιά ότι. Ποια ήταν η δύσκολη επίπεδο. Δηλαδή, πού ταρακουνήθηκε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί άνθρωπο είσαι. Επειδή με ξέρει ότι. Όταν ξεκινάει ο αγώνα, το τι γίνεται γύρω μου δεν, δεν ξέρω. Έτσι, είμαι μέσα εκεί στο παιχνίδι, προσπαθώ να διορθώσω πράγματα και σίγουρα θα κάνουμε και περισσότερα λάθη εμείς που είμαστε προπονητές. Γι' αυτό δεν ρίχνουμε ποτέ ευθύνες σε κανένα και στις ομάδες που δουλεύω. Όλη την ευθύνη την παίρνω πάνω μου. Δεν δίνω ποτέ ευθύνη στα παιδιά και στους ποδοσφαιριστές. Δεν θεωρώ ότι για δύσκολη στιγμή δεν θεωρώ ότι είχαμε. Εντάξει. Αν πεις στα πέναλτι, δεν φοβήθηκες, δεν είναι πάει ρώσικη ρουλέτα. Έτσι. Αλλά πιστεύαμε όμως και στα παιδιά και στον τερματοφύλακα που είχαμε. Και σίγουρα εντάξει, δύσκολη στιγμή. Αν τρώγαμε ένα δεύτερο γκολ στο τελικό πράγμα. Και γινόταν 2-0, θα, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Εκεί είναι όντως. Περνάνε πράγματα από το μυαλό σου. Αλλά από τη στιγμή που δεν γίνεται, προσπαθείς να ερεμήσεις, να βρεις τρόπους για να κατακτήσεις το, το τεχνίδι. Γιώργο, εσύ. Και εμένα, Γιώργο, προπονητικά ήταν ο πρώτος μου τίτλος. Ο Γιάννης είχε επιτυχίες σαν προπονητής και στην Κοζάνη που πήρε Κοζάνη. Το πρωτάθλημα. Το double και το κύπελο, για μένα ήταν πρώτη φορά που κατέκτησα ένα τίτλο σαν προπονητής. Και τίτλο, έτσι εντάξει.
Πρωταθλητήρα. Πόσο μάλλον. Γι' αυτό είπα και πριν, είναι διαφορετικό κομμάτι. Είναι πιο είναι ξεχωριστό κομμάτι το να κατακτάς ένα τίτλο με τον ομό Κοζάνης. Γιατί ανήκουμε στην ΕΠΣ Κοζάνης τη φετινή χρονιά. Οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό και για μένα. Ήταν μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά. Αυτό που Γιάννης το θυμόμαστε νομίζω για όλη μας τη ζωή, όπου και εμείς και τα παιδιά. Και μακάρι όλο αυτό να αποδώσει, τα παιδιά να δουλέψουν, να μην... Να μην μείνουν σε αυτό, σε αυτή την επιτυχία. Μπράβο. Γιατί αυτό που πηγαίνει επιτυχία είναι σήμερα, αύριο, ξεκινάς... Ήδη ξεχνέται. Έτσι ακριβώς. Ξεκινάς, μια μέρα πανηγυρίζει την δουλεύεις, επιτυχία. Η λύπη κρατάει πολύ. Οπότε να κάνουν και σωστές επιλογές, να μην παρασυρθούν από καταστάσεις και από διάφορους άλλους παράγοντες. Να προσπαθήσουν καταρχήν να είναι υγιείς όλοι, και τα παιδιά και εμείς, και όλοι οι προπονητές, όλοι όσοι ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, να κάνουν σωστές επιλογές και να δουλεύουν. Και να δουλέψουν. Και να δουλέψουν. Γιατί αν επαναπαυτούν σε μια επιτυχία, νομίζω θα μείνουν εκεί. Αυτή η επιτυχία είναι το εφαλτήριο και για επόμενες. Και όχι να μας καθησυχάσει. Έτσι ακριβώς. Μακάρι κάθε χρόνο, ανά δύο χρόνια, ανά τρία, να υπάρχουν τέτοιες επιτυχίες. Για μας είναι χαρά. Είτε έτυχε φέτος να είμαστε εμείς μέρος της επιτυχίας, του χρόνου μπορεί να είναι κάποιος άλλος, σε δύο-τρία χρόνια. Μακάρι κάθε χρόνο να υπάρχει κάτι τέτοιο, μήπως και μπει μια τάξη σε αυτό το άμυρο ποδόσφαιρο του. Γιατί νομού τελικά μας έδειξε ότι ταλέντο υπάρχει στον νομό. Απλώς κάπου χάνεται μετά. Έτσι, κάπου πάει στραβά. Έτσι. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι πρέπει να προσευχθούν αυτά τα. Όχι. Όλα τα παιδιά, έτσι, όχι μόνο αυτά τα παιδιά που είναι στην ΕΠΣ. Και τα παιδιά των Ακαδημιών. Υπάρχουν τα παιδιά των Ακαδημιών. Τα παιδιά που παίζουν στις ομάδες, που είναι σε Ακαδημίες και είναι 17-18, πρέπει να προσεχτούν. Υπάρχει το ταλέντο. Πρέπει να δουλεύουν όμως πιο πολύ. Έτσι. Να πεισμώνουν και να δουλεύουν πιο πολύ. Να μην μείνουν τώρα στη μία επιτυχία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, στο βιογραφικό τους είναι η πρώτη επιτυχία. Και να έχουν περισσότερες επιτυχίες. Να δουλεύουν, να βελτιώνονται συνεχώς. Τέλειοι δεν θα γίνουν ποτέ. Όποιος θα πει ότι έγινε τέλειος. Έχει τελειώσει τα πάντα. Άρα πρέπει να είναι στο γήπεδο, να σκύβουν το κεφάλι, να ακούν. Και αυτό που έλεγαμε και τα παιδιά, αυτός που φωνάζει και σου δίνει πράγματα και σου φωνάζει, θα τον θυμηθείς αργότερα. Αυτός που σε χτυπάει την πλάτη, να ξέρεις λίγο να τον φοβάσεις. Έτσι. Εντάξει. Με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε το κομμάτι της αυτής της μεγάλης επιτυχίας και με τις συμβουλές της δικές σου, αλλά και με τον Γιάννη. Να περάσουμε λίγο ατομικά. Η μεγάλη αυτή επιτυχία σας έφερε και στον Αφρό. Σίγουρα πρωτόγνωρες, όπως είπε, και στιγμές για τον Γιώργο. Εσύ έχεις ξαναζήσει στιγμές που μπορεί να μην είναι σε τόσο μεγάλη βαρύτητα. Από εδώ και πέρα μάθαμε ότι έκλεισες και τη Σάτιστα, έτσι. Ναι, έχω συμφωνήσει με τη Σάτιστα. Το ιδανικότερο για μένα ήταν να πάμε μαζί με τον Γιώργο και με άλλες ομάδες που μιλήσαμε. Πηγαίνατε σαν δίδυμο. Και τώρα στη Σιάτιστα, σαν δίδυμο, έχουμε πάει εκεί, μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Εντάξει, πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί να ξανασυνεργαστούμε κάπου. Έτσι, γιατί υπάρχει η χημεία μεταξύ μας. Και ο Γιώργος, αν δεν είναι μαζί μου εκεί και είναι εδώ και τον ζητήσω κάτι, ξέρω ότι θα μου το προσφέρει με χαρά. Οπότε είναι σαν να τον έχω συνεργάτη. Εντάξει, στη Σιάτιστα. Θα κάνουμε μια καλή ομάδα και να μπούμε στο πρωτάθλημα έτσι. Με πρωταγωνιστικό όρο, Σάτιστα θα είναι. Εντάξει, αυτό θα έχει. Εξαρτάται, δεν εξαρτάται μόνο από την παρασκευάση μπορεί να πει, αλλά εξαρτάται από τη διοίκηση, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Μπράβο, εντάξει, θέλει πολλά για να φτάσει στον πρωταθλητισμό και να πρωταγωνιστήσει. Αλλά είδες όμως, να το πάμε και λίγο πιο. Πώς ο κόσμος, κακός ή καλός, σας έχει συνδυάσει σαν από την επιτυχία που ήρθε μέχρι και τώρα. Και να ξέρετε, να το βιώσετε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να περάσει πολλά χρόνια που να είστε χώρια, που να ξεχαστεί αυτό. Σας έχει, θέλετε δεν θέλετε, σας έχει συνδυάσει σαν ένα επιτυχημένο δίδυμο. Γι' αυτό λέμε. Ναι. Κάτι με έδωσε στην πάσα τώρα. Γιώργο, εσύ τι σκέφτεσαι? Εντάξει, σίγουρα έχεις μια ακαδημία, δουλεύεις τόσο μπαοκύλων. Σκέφτεσαι να κάνεις την υπέρβαση, έστω αν δεν είναι φέτος, να είναι το επόμενο διάστημα. Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που έχω κι εγώ, μπορεί να είμαι 32 χρόνια, αλλά έχω 8 χρόνια που ασχολούμαι. Ναι. Με την προπονητική, είτε σε ακαδημίες, είτε... Και πριν τις ακαδημίες είσαι παροτοκομισμένος, ναι. Έτσι, και στα τοπικά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές.
Και ο συνδυασμός αυτός που είπαμε και πριν μας έκανε να κουμπώσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να, να υπάρχει συνεργασία, ειδικά στο επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο θα το πω. Και τοπικό σε υψηλό όμως, ναι, έτσι, σε γιατί τοπικό επίπεδο, ναι. Επίπεδο... Είναι δύσκολο και νομίζω είναι μεγάλη χαρά που το καταφέραμε το Γιάννη, γιατί είναι αυτό που είπε πριν. Δεν βάλαμε ποτέ τον εαυτό μας πάνω από τίποτα και από κανένα. Ήταν πολύ εύκολο ο καθένας να αρχίσει τα εγωιστικά του και τι έκανα εγώ και ποιος είμαι εγώ και τι κάνω και εγώ τα ξέρω όλα. Δεν, κανένας από τους δυο μας δεν το σκέφτηκε δευτερόλεπτο. Την υπέρβαση τη σκέφτησε. Τη σκέφτομαι. Γι' αυτό ασχολήθηκα και από μικρός Γιώργος. Μου αρέσει η προπονητική. Άσχετα δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Μια νέα συνεργασία με τον Γιάννη τη σκέφτησε. Ναι, εννοείται. Και αν όχι φέτος αυτό που είπε, μακάρι και σε υψηλότερο επίπεδο. Θα ήταν ευτύχημα και για τους δυο μας. Γιατί νομίζω ότι έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά και το δείξαμε και στην ΕΠΣ φέτος. Όλοι κάνουμε όνειρα, όλοι έχουμε κίνητρα. Από τη στιγμή σας λέω που είμαστε μέσα στο χώρο. Και τη φετινή χρονιά και εγώ δεν ξέρω. Είναι κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να διεξηγήσω σε διάφορα θέματα και θα δούμε πώς θα. Πώς θα καταλήξουμε. Και για να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, εγώ θέλω να κλείσουμε όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια με ένα επίλογο, ένα μήνυμα που θέλεις να στείλεις στα παιδιά ή εδώ στα τοπικά πρωταθλήματα. Και με την Κοζάνη, γιατί να μην πιάσουμε και ένα αυτό που καίει τώρα και την Κοζάνη ακόμα, που περιμένουμε την Παρασκευή. Το αν... Θα είναι Παρασκευή. Αυτό. Και το ίδιο εσύ, Γιώργο. Γιώργο, αυτό που είπες, θα ξεκινήσω από την Κοζάνη και από τις ομάδες μας εδώ της. Εντάξει, ανέφερα πως είναι γιατί αυτή είναι η εκκρεμότητα. Είναι γιατί η εκκρεμότητα. Ναι, εγώ θα σταθώ στις επιτυχίες. Μακάρι, όχι μακάρι, το δίκαιο είναι ότι η Κοζάνη πρέπει να είναι στη Super League 2. Έτσι, όλοι το ξέρουμε, όλοι είδαμε αφού πήγε στο ανώτατο δικαστήριο. Έτσι, και μακάρι την Παρασκευή, αν βγει την Παρασκευή, απόφαση να πανηγυρίζει όλο ο νομό με την επιτυχία της Κοζάνης, γιατί θα είναι καλό για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Όπως και η ΑΕΠ που τερμάτισε στην τρίτη θέση, είναι επιτυχία και δουλεύει και με μικρούς. Όπως και ο Φούφας που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, είχαμε φέτος επιτυχίες μεγάλες για τον ομό μας. Αλλά αυτές οι επιτυχίες δεν πρέπει να μείνουν μόνο στις επιτυχίες. Και η ΕΠΣ και η Κοζάνη, αν βγει στο Super League 2, πρέπει να δουλέψουν από την επόμενη μέρα για να εκμεταλλευτούμε και αυτά τα παιδιά να τα αναδείξουν για να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει το ταλέντο, να υπάρχει το σκαλοπάτι. Αρκεί να μην χάνεται. Να μην χάνεται και να υπάρχουν τα σκαλοπάτια από εδώ, από την περιοχή μας, να ξεκινάνε αυτά τα παιδιά βήμα-βήμα. Να λέω, άλλωστε, θα πάω στην Κοζάνη, θα παίξω και από εκεί να φύγω να πάω σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί εύκολο να πας από εδώ στην ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού και να πεις ότι έτσι, γιατί όταν φτάνει να κάνεις το άλμα, κάτι γίνεται. Έτσι, και τελειώνει και έχουμε πολλά παραδείγματα. Και για να προλάβουμε να μην παρεξηγηθούμε, ναι. Αναφέραμε την Κοζάνη, γιατί αυτή τη στιγμή η Κοζάνη παλεύει για τη Super League 2, για την μεγαλύτερη κατηγορία. Έτσι. Σίγουρα είναι και η ΑΕΠ, είναι και ο Κούπα. Το σημαντικότερο είναι να έχουμε δύο ομάδες και τρεις ομάδες στη Super League 2. Μα άμα υπάρχει αυτό, άμα γίνει αυτό, είναι ότι και μια άλλη στη Super League 1. Γιατί να μην έχουμε και μια ομάδα. Δηλαδή να υπάρχει κίνητρο για τα παιδιά αυτά, όλα που έρχονται από πίσω. Έτσι. Αυτό εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας, τους γονείς. Αλλά πάνω απ' όλα και την ΕΠΣ που μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε, να συνεργαστούμε μαζί με τον Γιώργο και να κάνουμε τον άθλο, μπορώ να πω, που κάναμε. Και στα παιδιά. Yes. Είμαστε μόνο σε αυτά τα παιδιά που αυτά τα τσακαλάκια ήταν επαγγελματίες και μας δώσαν αυτές τις χαρές. Yes. Δηλαδή όλο το μερίδιο της επιτυχίας πρέπει να το πάρουν τα παιδιά. Και μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι ακριβώς. Γιώργο. Πρέπει να γίνει μια αρχή και μακάρι να γίνει από την ομάδα της Κοζάνης με μια ομάδα στη Β' Εθνική σε ανώτερη κατηγορία, ώστε να υπάρξει το κίνητρο που δεν υπήρχε νομίζω τα τελευταία 15 χρόνια περισσότερα και περισσότερα σε παράγοντες, ποδοσφαιριστές και προπονητές, γιατί είναι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να έχουν ένα σκαλοπάτι την Κοζάνη, αλλά είμαστε και εμείς προπονητές που πρέπει να έχουμε και εμείς τα κίνητρα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πάμε και εμείς στο επόμενο επίπεδο. Μακάρι να δικαιωθεί η ομάδα της Κοζάνης να βγει στο Super League 2, μακάρι να μείνει σε αυτό το επίπεδο και ακόμα καλύτερα, γιατί φέτος έδωσε ευκαιρίες σε πολλούς μικρούς. Η ομάδα του Φούφα που ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, παράδειγμα για μένα, χρησιμοποιώντας πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και από εκεί από το. Που ανταποκρίθηκαν και νομίζω και φέτος θα πάει σε αυτή τη λογική γιατί είναι επιτυχημένη, ώστε να ξεκινήσει να χτίζεται κάτι σωστό,
ώστε να υπάρχει μέλλον. Γιατί άμα, αν μείνουμε πάλι πίσω ή αν συνδεχόμενη απόφαση που δεν βγει η ομάδα της Κοζάνης και οι άνθρωποι που επενδύουν εκεί πέρα απογοητευτούν, θα είναι ένα πισωγύρισμα μεγάλο. Εκεί που λέμε θα έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά για όλες τις ομάδες. Θα είναι ένα πισωγύρισμα για την περιοχή μας και είναι κρίμα. Και άδικο. Είναι κρίμα γιατί τα παιδιά δώσαν τον αγώνα τους μέσα στο γήπεδο, βγήκαν πρωταθλητές. Και αυτό που είπαμε, να υπάρχει ένα κίνητρο από όλους μας ώστε να ανεβούμε επίπεδο. Να ανεβούμε επίπεδο. Γιατί δεν υπάρχουμε στο χάρτη το ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, όποιο. Πάντα, είτε μια πόλη, ένα χωριό σε κάθε πόλη της Ελλάδος θα έχει μια ομάδα έστω ή θα είχε τα τελευταία χρόνια μια ομάδα στην Εθνική, ναι, ακόμα και Αλφα. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Εδώ στα χαμένα και ίσως αντί να υπάρχουν τρόποι, αντί να ενωθούμε και να δείξουμε ένα ενδιαφέρον όλοι μας για να πάμε μπροστά. Και το να βγάλουμε. Εμείς κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Και το βιώσατε λίγο εσείς. Δεν είναι μόνο για μας, για όλους είναι. Okay. Πρέπει όλοι να. Αν έχουμε... θέλουμε να κάνουμε, να πετύχουμε, πρέπει όλοι να. Να υπάρχει μια κοινή λογική. Όχι το αν θα φανώ εγώ, ο Παρασκευάς και ο καθένας. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλοι. Έτσι. Δεν είναι αυτό το. Δεν είναι αυτό το... Η υπόθεση δεν είναι αυτή. Ωραία. Και όλα ξεκινά νομίζω από το σπίτι του καθενός, από την παιδεία. Παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία. Αυτό είναι. Όχι σε εμάς εδώ, αυτό το πρόβλημα είναι γενικό στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Υπάρχει ένας εγωισμός κακός. Ναι. Τα πρόσωπα και θέσεις για μένα, Γιώργο, δεν παίζουν ρόλο. Σήμερα είμαστε εμείς εκεί. Εμείς αύριο πάνε κάποιοι άλλοι στην ΕΠΣ. Εμείς ό,τι θέλει ο καθένας να τους βοηθήσουμε, να τους βοηθήσουμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και μακάρι να πάνε του χρόνου όπως θα πάει ή την άλλη χρονιά. Και να κατακτήσουν και οι δύο ομάδες. Είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε και θα το πανηγυρίσουμε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή. Να υπάρχει μια συνέχεια, τα παιδιά να συγκίνησουν να δουλεύουν. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους σε όλους ό,τι χρειαστούν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας συνοχλήσουν, να τους βοηθήσουμε για οτιδήποτε θέλουν. Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ την ΕΠΣ Κοζάνης για την τιμή που μας έκανε τη φετινή χρονιά. Όλα τα παιδιά, όλους τους ποδοσφαιριστές που νομίζω δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και τα παιδιά της K17 και της K15. Ήταν τιμή μεγάλη που συνεργαστήκαμε. Τους γονείς φυσικά. Για τη συνεργασία μας και όλους εσάς που από την πρώτη μέρα ήσασταν εκεί, μας στηρίξατε. Περάσαμε να θυμούμαστε και τα εύκολα και τα δύσκολα και ειλικρινά όλες τις στιγμές από τις προπονήσεις, τις αποστολές, τους αγώνες, το λεωφορείο, όλα νομίζω θα τα θυμόσαστε για μια ζωή. Και πριν πάμε σε αποφώνηση, αγιάζεις κανείς στον τόπο του. Ναι, πραγματικά ήταν μια έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα. Και... Τα κρανίδια, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σύλλογο. Όπως είπα, δεν το περίμενα και δεν αγιάζει κανείς τον τόπο του. Εγώ όμως εκεί αγιάστηκα. Μάλιστα, κάποιος είπε κάποιος κιόλας ότι όταν θα σε αναγνωρίσουν στον τόπο σου, θα σε αναγνωρίσει ο κόσμος όλος. Και το έδειξαν τα κρανίδια. Το έδειξαν, ναι. Το έδειξαν με το παραπάνω. Και τώρα συγκινήσει που το λες. Ναι, ναι. Ήταν γερό, πραγματικά, ήταν μια, όταν άκουσα το όνομά μου εκεί, λέω τι γίνεται να πάω να πάρω το αυτοκίνητο, θέλει κάτι. Και όμως ήταν μια συγκινητική και είχε και πολύ κόσμο και αυτό ήταν ευχάριστο. Έτσι, τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και εγώ και η οικογένειά μου που ήταν εκεί και ζήσαν αυτές τις στιγμές. Να είσαι καλά, ταξίζετε παιδιά. Λοιπόν. Θα πάμε στην αποφώνηση. Είχαμε τον Γιάννη τον Παρασκευά, τον Γιώργο τον Τζέπουρα, δύο προπονητές που μας χάρισαν χαρές. Είπαμε και όλα τα παιδιά. Θέλω και εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω και την ΕΠΣ Κοζάνης που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι κοντά στην ομάδα, αλλά και να ευχαριστήσω τα παιδιά και τους προπονητές που μου έδωσαν αυτή τη μεγάλη χαρά να συνοδεύω την ομάδα και να συνοδεύω και τους πρωταθλητές Ελλάδας. Μάλλον και τα παιδιά που έφτασαν στην οκτάδα. Να είστε καλά. Και μακάρι να ζήσουμε κι άλλες τέτοιες επιτυχίες.